Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου, εμείς την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε με το Δήμο Κορίνθου, είχαμε κάνει την πρόταση και θα ήταν, πιστεύω, η καλύτερη πρόταση όσον αφορά την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Είναι μια περιοχή που δεν κολλάει, ας πούμε, συγκοινωνιακά ούτε με τις αντιδράσεις που έχουν κάτοικοι, μια περιοχή που θα ήταν με διαγράμμιση και φύλαξη όλων των θέσεων της λαϊκής, θα ήταν πιο εύκολη, πιστεύουμε εμείς, κατά τη γνώμη μας, και για τον Κορίνθιο πολίτη και για τον καταναλωτή, αλλά και για τα καταστήματα. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος Κορίνθου αποφάσισε να πάει την λαϊκή στην Κολιάτσου. Εμείς δεν ήμασταν σύμφωνοι σε αυτό το θέμα, προτιμήσαμε δηλαδή την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Αυτό έγινε πριν 3 μήνες. Αυτή τη βδομάδα όμως έχουμε διοικητικό συμβούλιο που θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και να πάρουμε μια νέα απόφαση σαν εμπορικός σύλλογος, αν όντως θέλουμε την Κολιάτσου ή θέλουμε κάποια άλλη περιοχή. Εκεί θα έρθει και μια όθηση και στην περιοχή η λαϊκή, γιατί τα μόνα μαγαζιά που υπάρχουν είναι καφετέρειες που θα μπορέσουν να πουλήσουν και ένα καφέ ή ένα τόστ στους ανθρώπους που θα λειτουργούν στη λαϊκή. Γενικώς έχει πολλά θετικά. Και βέβαια το πιο βασικό, πάρκινγκ κοντά. Ναι, πάρκινγκ κοντά, να μπορέσει να εξυπηρεθεί ο καταναλωτής, να πάει να φορτώσει τα πράγματά του, να αφήσει το αυτοκίνητό του και να περπατήσει. Είναι κοντά και από την αγορά, ώστε να μπει μετά μέσα στην αγορά, ένα σημείο προσβάσιμο. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα την Κολιάτσου και αυτά, ο Δήμαρχος γνωρίζει πρόσωπα, γνωρίζει καταστάσεις. Για να παίρνει μια απόφαση αυτή ο Δήμος, από ό,τι μας διαβεβαίωσε, είναι και για το καλό των πολιτών. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε αντιδράσεις από τους κατοίκους και από κάποια καταστήματα στην Κολιάτσου. Υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Πρέπει να τα λάβουμε όλα σοβαρά υπόψη μας και όλοι μαζί να αποφασίσουμε για το μέλλον της λαϊκής. Αυτό που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι δεν πήγε κανένα στη δημόσια διαβούλευση για τη λαϊκή, ούτε από τον Εμπορικό Σύλλογο, ούτε από τους άλλους φορείς. Για ποιο λόγο δεν συμμετείχατε σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση? Η δημόσια διαβούλευση πότε έγινε? Δεν γνωρίζω, δεν μάθαμε εμείς τίποτα για τη δημόσια διαβούλευση. Εμείς το μόνο που ξέρουμε, υπάρχει η γνωμοδοτική επιτροπή στην περιφέρεια για το θέμα της λαϊκής, που αυτή είναι αρμόδη και αυτή πέρασε αυτή η απόφαση με πιο πολλές αρνητικές ψήφους να μεταφερθεί η λαϊκή. Είναι ένα θέμα που σας είπα, είναι ένα θέμα που δεν που εμπλέκονται πολλοί κλάδοι πάνω σε αυτό. Ας πάρει ο καθένας τις αποφάσεις του και ας κάνει ο καθένας αυτό που νομίζει σωστότερο για την πόλη της Κορίνθου. Και η Αποστόλου Παύλου δεν είναι κατάλληλος δρόμος και για να υπάρχει λαϊκή? Κοιτάξτε να δείτε, όπου υπάρχει δηλαδή, όπου να πάει λαϊκή, υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχει παντού πρόβλημα. Στον Άγιο Νικόλα δεν υπάρχουν. Στον Άγιο Νικόλα δεν υπάρχουν. Όπου αλλού και να πάει, και στην Κολιάτσου να πάει, και στην Αποστόλου Παύλου να πάει, και σε άλλο δρόμο να πάει, πάλι τα ίδια προβλήματα υπάρχουν. Ας κοιτάξουμε να προσπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Μη στεκόμαστε σε μικροπολιτικές, μη στεκόμαστε σε θέματα που δεν αρμόζουν αυτή τη στιγμή για την πόλη της Κορίνθου. Ας τα προσπεράσουμε, ας κοιτάξουμε μπροστά, ας κοιτάξουμε την Κόρινθο του αύριο, την πόλη της Κορίνθου, να αναβαθμίσουμε μια πόλη της Κορίνθου που έχει τώρα όλη τη δύναμη, αφού μαζευτήκαν όλα εδώ μέσα στην Κόρινθο, να μπορέσουμε να προσπεράσουμε τα προβλήματα αυτά, τα μικροπολιτικά θα έλεγα, και να κοιτάξουμε να φτιάξουμε την πόλη μας ανθρώπινη, κόσμια, και να μπορεί να έρχεται ο πολίτης να εξυπηρετείται άνετα. Όποια και αν είναι η νέα θέση λαϊκής, ο Εμπορικός Σύλλογος θα είναι κοντά για να δει το ποιοι παίρνουν αυτές τις άδειες. Γιατί αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λαϊκή κοντεύει να γίνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι θα είμαστε από πάνω. Είχαμε και αυτή τη διαβεβαίωση και με το Τμήμα Εμπορίου, που είναι και υπεύθυνος για αυτό το τομέα, ότι θα υπάρξει επιτροπή για έλεγχο για όλες τις θέσεις. Αυτό που απασχολεί τον εμπορικό κόσμο είναι ότι θέλουμε τις νόμιμες θέσεις που υπάρχουν, θέλουμε να μην γίνονται, να μην δίνονται άδειες σε ό,τι αφορά προϊόντα που είναι εκτός ανταγωνισμού, δηλαδή εκτός από τους παραγωγούς που είναι γη και θάλασσα. Δεν θέλουμε πουθενά αλλού να δίνονται νέες άδειες. Αυτές που υπάρχουν να ελεγχθούν όλες οι άδειες, αλλά και τα κλιμάκια του Τμήματος Εμπορίου μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και την Αστυνομία, να κάνουμε ένα μάζεμα επομένως της λαϊκής και να δούμε ποιοι είναι οι νόμιμοι και ποιοι είναι οι παράνομοι. Γιατί από ό,τι βλέπουμε το τελευταίο καιρό, ότι οι παράνομοι δυστυχώς είναι περισσότεροι από τους νόμιμους. Και σε αυτό βολεύει ο Άγιος Νικόλαος, που δεν υπάρχουν στενάκια που θα μπορεί ο άλλος να απλώνει την πραμάτια του. Θα είναι την πραμάτια του, μπορεί να την απλώνει, αλλά μπορεί να ελεγχθεί πιο εύκολα.